Τι κάνει μια ουνιό στα γραμμίδια? Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και το πουλάκι τσίου. Τρίτη βράδυ το πουλάκι τσίου ανακοίνωσε ότι θα παρουσίαζε το τελευταίο του τραγούδι. Συντονίστηκα να το ακούσω. Κάποιοι το χαρακτήρισαν κύκνιο άσμα. Το κύκνιο άσμα συνήθως είναι και το πιο καλό τραγούδι. Απογοητεύτηκα κάπως. Απογοητεύτηκα γιατί ήταν τελικά ήδη η στίχη. Ακριβώς όπως και στα προηγούμενα του τραγούδια. Δηλαδή βασισμένη στη γραμμή του εγώ έντσε. Εγώ δεν ήξερα, εγώ δεν γνώριζα, εμένα δεν με είπε κανένα τίποτε, εγώ δεν φταίω, εγώ τώρα το ακούω τούτο. Κρίμα. Περίμενα κάποιους νέους στίχους να είχαν μπει μέσα στο ρεπερτόριο. Όπως ας πούμε, συγγνώμη, απολογούμε, συγχωρέστε με αν έκανα κάποια λάθη. Έμειναν καθαρά στην παλιά προηγούμενη γραμμή του εγώ έντζε. Είναι κρίμα πραγματικά γιατί αυτό το πουλάκι οι άλλοι κυνηγοί είχαν συμφωνήσει να μην το πυροβολούν. Το αφήσουν να πετάξει ψηλά και ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές. Στην πορεία όμως δεν πέταξε ψηλά. Έπεσε χαμέ και σπούρτησε. Δυστυχώς για όλους μας. Γιατί ίσως τελικά να μην ήταν αετός. Για να πετάξει πολύ ψηλά πρέπει να είσαι αετός. Όταν είσαι το πουλάκι τσίου, εκ των πραγμάτων κάπου δεν μπορείς να πας πολύ πολύ ψηλά. Και ίσως να κρύβεσαι στις στέγες και τελικά να είσαι εσύ που κάνεις μια ουνιό στα γραμμίδια. Κρίμα.